Λοιπόν, πρέπει να είναι η μόνη ώρα, παιδιά, αυτή η ώρα, 6 ώρα το ξημέρωμα, που δεν έχει κίνηση η οδός Πανεπιστημίου. Αν και πάλι αναδιαστήματα το περίπου 20 λεπτό που βρίσκομαι εδώ, ναι. Υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία συνοστίζονται στις 2 από τις 4 λωρίδες που έχουν απομείνει για την κίνηση των αυτοκινήτων. Με βάση το σχεδιασμό, η Πανεπιστημίου θα γίνει πεζόδρομο στις 2 λωρίδες και ποδηλατόδρομος, μήκους 900 μέτρων. Η μία λωρίδα θα είναι για ποδήλατα, η πράσινη που βλέπετε. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βάφουν και τελειώνουν τα συνεργεία, την πράσινη βαφή για τα ποδήλατα και τους πεζούς, και άλλη δίπλα θα είναι για μέσα μαζικής μεταφοράς. Συνεπώς υπάρχουν 2 λωρίδες μόνο για τα αυτοκίνητα. Πρώτη μέρα χθες της πιλωτικής εφαρμογής του μεγάλου περιπάτου υπήρξε κομφούζιο. Τώρα ακούτε τους οδηγούς, περνάνε και συχτηρίζουν, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε. Αν και έχει μια βάση η επιστημονική μελέτη που έκανε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μετά τη Βασιλή Σόλγας και την Ρόδο Αττικού, το σκεπτικό είναι ότι, όπως γίνεται και σε άλλες πόλεις του εξωτερικού, προτεραιότητα θα έχουν οι πεζοί, οι ποδηλάτες, τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αν και χθες, πρώτη μέρα, πάλι επαναλαμβάνω, και πολλοί οδηγοί και επιβάτες, και άλλος οδηγός πέρασε και άρχισε και αυτός να φωνάζει. Λέει τις καλημέρες του, αλλά γαλλικά μάλιστα. Λέει τις καλημέρες. Πολλοί επιβάτες επίσης και οδηγοί λεωφορείων και τρόλεϊ χθες, και αυτοί, παρότι υπήρχε μία λωρίδα για τα μέσα μεταφοράς, καταλαβαίνετε, ακόμα δεν έχει τελειώσει το έργο. Ουσιαστικά ήταν και μία η λωρίδα τώρα, για τα αυτοκίνητα. Φανή, μην δίνεις πολύ μεγάλη σημασία στο έργο, γιατί αυτό εδώ πέρα, με τόση κίνηση που έχει εκεί πέρα και τόση μεγάλη επιβάρυνση, θα χρειαστεί να το βάφουν και να το ξαναβάφουν. Το θέμα είναι τι γίνεται με την ταλαιπωρία των ανθρώπων μετά τις 8-9 η ώρα που κατεβαίνει το μεγάλο κύμα. Είναι 6 δηλαδή, και 7 πρέπει πέρα να κλείσει η Πανεπιστημίου τώρα. 6 είναι και 10 και βλέπετε. Πάει για ήπιες κυκλοφορία σε λεωφόρους. Ο στόχος είναι να μην περνάνε αυτοκίνητα. Αυτός, αλλά δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Κοίτα το, είναι 6 και 10 κοντά και κοίτα, έχει κίνηση, έχει ξεκινήσει. Μία ώρα, θέλω να σου πω, μετά τις 8 η ώρα, να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, καλό θα ήταν, ξέρω εγώ, να κάνουμε μία σύνδεση από τη Συγκρούτη γίνεται. Εκεί στείλες Ολυμπίου Διός να δεις το ποτηλιάρισμα. Εκεί, ναι. Γιατί εκεί πλακώνει το ποτηλιάρισμα. Ο Ιορδάνης, επειδή κινείται και στο κέντρο, τα βλέπει και τα ξέρει. Και στο κέντρο, ναι. Βέβαια, στην Πανεπιστημίου είναι γεμάτο.